Καλημέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι του allaboutorchids.gr. Για όσους είστε καινούργοι στην παρέα μας, είμαι η Αναστασία. Μια που έτσι αυτή την περίοδο είμαι περισσότερο στο σπίτι, αποφάσισα να υλοποιήσω μία ιδέα που είχα και να ξεκινήσω μία επιπλέον σειρά από βίντεο πάρα πολύ μικρής διάρκειας, τα οποία θα απαντούν σε πολύ έτσι συνηθισμένες ερωτήσεις σας που αφορούν φυσικά την καλλιέργεια της ορχιδέας. Νομίζω ότι από το πλάνο που έχετε μπροστά σας, αλλά φυσικά και από τον τίτλο που βλέπετε στις οθόνες σας, γνωρίζετε ότι το θέμα του σημερινού βίντεο αφορά μία πολύ συνηθισμένη ερώτηση, αν δηλαδή πρέπει να αφαιρούμε τα κίτρινα φύλλα της ορχιδέας μας. Στο κανάλι υπάρχει σχετικό βίντεο και θα το βάλω πάνω στην περιγραφή δεξιά για να το δείτε, που περιγράφει τις αιτίες που οδηγούν στο κιτρίνισμα των φύλων. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει εδώ να θυμάστε είναι ότι το κίτρινο φύλλο είναι ένα φύλλο που απλά πεθαίνει. Η αιτία στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μας ενδιαφέρει, είναι ένα τεράστιο θέμα. Το μόνο που θέλω να θυμάστε στην ερώτηση αν το αφαιρούμε, ότι η απάντηση είναι όχι και θα σας εξηγήσω αμέσως το λόγο. Εδώ νομίζω μπορείτε να δείτε ότι η ορχιδέα αλλά και τα περισσότερα φυτά έχουν φυσικούς μηχανισμούς που τα φύλλα αποκόπτονται από μόνα τους, οπότε εμείς δεν χρειάζεται να επέμβουμε και νομίζω τώρα εδώ αν κάνω την επέμβαση, να το είδατε. Κόπηκε μόνο του, χωρίς, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, να δημιουργηθεί κάποια πληγή στο φυτό. Άσχετα λοιπόν με το τι έχει προκαλέσει τη δημιουργία ενός κίτρινου φύλου, αφήνουμε πραγματικά τη φύση να κάνει τη δουλειά της μόνη της, διότι διαφορετικά δημιουργούμε μία ανοιχτή πληγή επάνω στο φυτό. Τη μόνη εξαίρεση που θα μπορούσα να θέσω στον κανόνα αυτό είναι ίσως η περίπτωση που έχουμε κίτρινα φύλλα τα οποία συνοδεύονται από ένδειξη πολύ σοβαρής μυκητολογικής προσβολής, όπου εδώ έχουμε έτσι κολλώδη ουσία και τα παρόμοια, εκεί ίσως θα πρέπει να κόψουμε άμεσα μέρος του άρρωστου φύλου και να το αφαιρέσουμε, εμποδίζοντας έτσι την προσβολή να προχωρήσει και να επιτεθεί στο υπόλοιπο φυτό. Στην ερώτηση λοιπόν εάν κόβουμε τα κίτρινα φύλλα, η απάντηση είναι όχι, η φύση έχει προνοήσει, έχει φτιάξει τους δικούς της μηχανισμούς, τα φύλλα θα πέσουν μόνα τους όταν είναι η ώρα τους, δεν χρειάζεται εμείς να επέμβουμε γιατί δημιουργούμε ανοιχτές πληγές. Εδώ αυτό το σύντομο βίντεο έφτασε στο τέλος του, ελπίζω να σας άρεσε, αν σας άρεσε τα γνωστά κάντε like και αν είστε καινούργιοι συνδρομητές κάντε subscribe στο κανάλι πατώντας την καμπανούλα κάτω δεξιά για να παίρνετε ειδοποίηση για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω. Φιλιά πολλά, να περνάτε καλά και θα τα πούμε πάλι σε λίγες μέρες. Γεια!